Θα πάμε ξανά λίγο στον Περικλή, γιατί έκανε μια αναφορά στην Ελίζα Μπεθελέτσι στο προχτεσινό επεισόδιο, λέγοντας πως και η Ελίζα Μπεθελέτσι είχε έρθει και μου είχε πει ότι πρόκειται να σε ψηφίσω, αλλά έφυγε από το παιχνίδι. Αυτή η αναφορά του μας έκανε να την ψάξουμε, να την βρούμε, η Σοφία Ρευτοπούλου φυσικά, και να δούμε τι μας είπε η Ελίζα Μπεθελέτσι για αυτή την αναφορά του Περικλή. Ελίζαμπεθ, πώς σου φάνηκε η πρεμιέρα του All Star Survivor? Λοιπόν, να ξέρεις ότι περίμενα πραγματικά με το popcorn στο χέρι για αυτή τη μεγάλη πρεμιέρα. Πώς είδες τους παίκτες? Καλά, μια χαρά, διαβασμένοι κάποιοι, πάρα πολύ. Η Καρολίνα βρίσκεται και σε σχέση με τον Μπό, είναι κάτι που γνώριζες? Δεν το γνώριζα, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, τι να πω τώρα, ο Μπό είναι φίλος μου από 16 χρονών, τον γνωρίζω, είναι καλός μου φίλος, πολύ καλός. Αν ο Μπό είναι ευτυχισμένος, τι να πω. Ποιον παίκτη ξεχώρισες? Φίλος μου πάρα πολύ καλός είναι ο Κώστας ο Παπαδόπουλος. Κάνατε παρέα και εκτός παιχνιδιού, ναι. Είχε στηρίξει, τον είχε στηρίξει. Εκτιμώ πάρα πολύ τον Κώστα Παπαδόπουλο, διότι όπως γνωρίζετε, υπευλήθη εγώ σε μία χειρουργική έτσι, επέμβαση. Και επειδή χρειάστηκα αίμα, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος ήταν το μόνο παιδί που έδωσε αίμα για εμένα. Ο Περικλής αναφέρθηκε και σε σένα στην πρεμιέρα. Πώς το άκουσες έτσι, σχολίασέ το μας? Εξεπλάγει, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Φάνηκε λίγο σαν κακία, σαν να είχε μένος με μένα. Θέλω να αποσαφηνίσω κιόλας με τη δήλωση αυτή που έκανε ο Περικλής για εμένα, ότι εγώ δεν έφυγα πρώτη από το Survivor, έφυγα γρήγορα από το Survivor. Παρακολουθώντας το παιχνίδι, είδες παίκτες να έχουν μπει με στρατηγική? Θεωρώ ότι ο Στέλιος ο Χανταπάκης το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Ακόμα και το 10 που έφερε, δεν πανηγύριζε σαν αντεμιμπό όπως είχαν πανηγυρίσει κάποιοι άλλοι. Αυτός μπήκε με στρατηγική και μου αρέσει και πάρα πολύ και καλά κάνει. Γιατί θεωρείς ότι μπήκε με στρατηγική? Γιατί όταν ήταν το 2017, τον φάγανε τον άνθρωπο. Δηλαδή, τσακώθηκε με τον Τάνο, έγινε αυτό, έγιναν και πάρα πολλοί διαπληκτισμοί. Είχε αμαυρώσει και το όνομά του, έτσι. Και τώρα θέλει να διεκδικήσει όλο αυτό. Θέλει να φτιάξει το προφίλ του. Η Μελίνα, τη λατρεύω τη Μελίνα. Δηλαδή, αυτό το κορίτσι μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι εάν μπω, θα κάνω πολύ παρέα με τη Μελίνα. Το πιστεύω αυτό. Θα μπεις στο Survivor? Θα το δούμε. Η πρόταση έχει γίνει. Δεν έχουν πέσει υπογραφές. Ποιος παίκτης που δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι σου λείπει? Εγώ. Μου λείπω από το παιχνίδι, παιδιά. Ειλικρινά σου μιλάω. Ποιοι παίκτες πιστεύεις ότι θα μπουν στη δεύτερη φάση? Έτσι και από το ρεπορτάζ το δικό σου. Από το ρεπορτάζ το δικό μου, παιδιά, θεωρώ ότι ο Ντάφι, ο Τριαντάφυλλος, είναι έτοιμος για να μπει στη δεύτερη φάση. Θα το δείτε, ειλικρινά. Γιώργος Αγγελόπουλος, Ντάνος. Δεν θέλει να μπει. Τώρα δεν ξέρω αν ο Ατζούν θα του δώσει το γλυκό, το καλό. Θα του δώσει το περγαμόντο που όλοι περιμένουμε. Όχι όλοι, εμείς ούτε καν, αυτός. Περιμένει να του δώσει αυτό το περγαμόντο για να πει το OK και να γλυκαθεί. Τώρα, αν το πάρει, θα μπει. Οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν την Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τον Κωνσταντίνο Βασάλο στην ίδια ομάδα. Και δεν τους είδαμε. Τα παιδιά έχουν χωρίσει, αλλά είναι φίλοι. Και μπορεί από τις κακουχίες, την πείνα, την αυτό, να τα βρούνε.